Μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Βασίλη Μπισμπίκη και την Δέσποινα Βανδύ να παντρεύονται και την ενόχληση του ηθοποιού, η τραγουδίστρια πήγε να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση που έχει ανεβάσει στο καρτέλ Τεχνοχώρος με τίτλο «Κόκκινα φανάρια». Έχοντας περάσει δύσκολες στιγμές, αφού νόσησε από κορονοϊό και έμεινε σε απομόνωση στο σπίτι της, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια έξοδο επιλέγοντας να βρεθεί στο πλευρό του αγαπημένου της. Η Δέσποινα Βανδύ έκανε μάλιστα διάφορες αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις πρόβες μαζί με τους ηθοποιούς. Ενώ, σε ένα από τα βίντεο με την τραγουδίστρια φαίνεται και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Η εκκλησία που γράφεται πως θα παντρευτούν. Προς γάμο φημολογείται έντονα πως οδηγούνται η Δέσποινα Βανδύ και ο Βασίλης Μπισμπίκης. Οι δυο τους, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Yes Magazine, βρέθηκαν το πρωί των Χριστουγέννων στο Λουτράκι, όπου διαμένουν μόνιμα οι γονείς του γνωστού ηθοποιού, τους οποίους η τραγουδίστρια νιώθει και σαν δικούς της. Εκείνοι, με τη σειρά τους, την υποδέχθηκαν πολύ θερμά, έχοντας εγκρίνει εδώ και καιρό τη σχέση με το σπλάχνο τους. Κάπως έτσι, άπαντες κάθισαν στο οικογενειακό τραπέζι και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπισμπίκης ήταν αρκετά αγχωμένος και αποφάσισε αρκετή ώρα πριν από την ολοκλήρωση του, να πάρει τη Βανδύ και να φύγουν από το σπίτι, ζητώντας τις να βρίσκονται κάπου μόνοι τους.